Η έκρηξη και η διαφημιστική εκστρατεία που έφεραν τη βιομηχανία κρυπτονομισμάτων σε νέα υψηλά το 2020 και το 2021 κατέρευσαν απότομα φέτο. Όχι απλά κατέρευσαν, έπεσε εμβόβα, έγινε έκρηξη, έγινε πανικό. καθόλη τώρα τη διάρκεια του 2022 φαίνονταν να μην λείπουν υψηλού προφίλ χρεοκοπίε και σκάνδαλα που συντάξαν την κρυπτόσφαιρα. Δεν μα λέει κανένα βέβαια ότι το 2023 θα είναι καλύτερο. Με διάφορα huge fund κρυπτογράφηση, δανειστέ και χρηματιστηριακέ εταιρείε να βιώνουν ένα πραγματικό box. Είναι σαν να είχαν ανέβει πάνω σε ένα γήπεδο, σε ένα ring, παιδιά, και να παίζανε box. Από τραπεζικέ δραστηριότητε, κρίση ρευστότητα, κινδύνου αδεσυμπελαμμένων και καθεστώτα πόνζη σε ορισμένε περιπτώσει, οι εκκλήσει για ρύθμιση από εξέχουσε προσωπικότητε αυξάνονται και πάλι. Στι 12 Μαου, η Υπουργό Οικονομικών, Γιάννετ Γέλλεν, κατέθεσε ενώπιον τη Επιτροπή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών τη Βουλή των Αντιπροσώπων τη Αμερική και είπε: Σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, τα νέα προϊόντα και τεχνολογίε ενδέχεται να παρουσιάζουν ευκαιρίε για την προώθηση τη καινοτομία και την αύξηση τη αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, όμω, τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία μπορεί να κρύβουν κινδύνου για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και απαιτείται αυξημένη και συντονισμένη ρυθμιστική προσοχή. Σε αντίθεση τώρα με ό,τι είπε ο ηθοποιό Matt Damon, ο οποίο έπαιζε σε μια διαφήμιση και την χλεβάσανε πάρα πολύ του crypto.com, η τύχη σαφώ και δεν ευνοήσε του γενναίου φέτο. Με τόσα πολλά να συμβαίνουν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, είναι κατανοητό γιατί ορισμένοι σχολιαστέ επικρίνουν την κρυπτογράφηση για ταχεία λειτουργία της εξέλιξη του σύγχρονου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Σήμερα λοιπόν στου επενδυτέ παγκόσμια κλίμακα θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση 5 από τι εκρήξεις βόμβες που σκάσανε κρυπτογράφηση το 2022, μια σύνοψη του τι πιστεύουν διάφοροι ειδικοί ότι επιφυλάσσει η συνέχεια τη βιομηχανία κρυπτογράφηση. Και θα ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτό που θεωρούμε ότι ξεκίνησαν τα πάντα, το Terra USD Luna. Ήταν ένα εξαιρετικά δημοφιλέ αλγόριθμικό stablecoin, συνδεδεμένο με το δολάριο Αμερική. Το πέτυχε αυτό υποστηρίζοντα το διακριτικό Luna, χρησιμοποιώντα δηλαδή έναν αλγόριθμο ισορροπία που εν το Luna θα απορροφούσε την αστάθεια στο Terra USD, λειτουργώντα ω μηχανισμό άρμπιτρα για την προστασία του δεσμού αυτού. Ο ιδρυτή τώρα των Terraform Labs Do Known ανέπτυξε τη φήμη για τι άκρους δημόσιες διαδικτυακέ διαμάχες με του επικριτέ του αφού πρώτα έγραψε στο Twitter Διασκεδάστε να μείνετε φτωχοί λίγου μήνε πριν από την τελική κατάρρευση του Terra USD. Και Λούνα. Το Μάιο του 2022 το Terra USD αποσυνδέθηκε από το δολάριο ΗΠΑ μετά από τι μαζικέ αποσύσει από το ANCOR, ένα πρωτόκολλο δανεισμού με αποδόσει. Το κρυπτονόμισμα έπεσε ως και 10 cents στο δολάριο. Ενώ η Λούνα υπέστη ενδεχόμενη απώλεια 99% στην αξία του, παιδιά. 99%. Η Network Celsius, η οποία ιδρύθηκε το 2017, οδήγησε τη φούσκα κρυπτονομισμάτων το 2021 για να γίνει ένας από τους πιο σημαντικούς δανειστές κρυπτονομισμάτων. Η εταιρεία προσέλκυσε μια μεγάλη βάση χρηστών προσφέροντας ανταγωνιστικές αποδόσεις σε καταθέσεις κρυπτογράφησης και χαμηλά επιτόκια σε δάνεια που υποστηρίζονται από την κρυπτογράφηση. Ωστόσο, η εταιρεία άρχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητα τον Ιούνιο του 2022, σταματώντα τελικά όλε τι αναλήψει και πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των πελατών στι 13 Ιουνίου, ω απάντηση στι ακραίε συνθήκε τη αγορά. Ένα μήνα αργότερα, στι 13 Ιουλίου, η εταιρεία κατέληξε να κηρύξει πτώχευση με το κεφάλαιο 11 που σύμφωνα με την πτώχευσή της, η Celsius είχε μόλις 167 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά εκείνη την εποχή σε σύγκριση με τα τεράστια 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια που οφείλονταν στους πισωτές της συμπεριλαμβανόμενων των χρηστών επιπλέον η εταιρεία αποκάλυψε μια τρύπα 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον ισολογισμό της, διατηρώντα περιουσιακά στοιχεία 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων έναντι 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε υποχρεώσεις στα μέσα Ιουλίου. Η Celsius αποκάλυψε επίση ανεξόφλητα δάνεια 12 εκατομμυρίων δολαρίων στην Alameda Research, την εμπορική εταιρεία που σχετίζεται με το πλέον καταρακωμένο χρηματιστήριο κρυπτογράφηση FTX. Μετά έχουμε την πτώση τη πλατφόρμα μεσητεία κρυπτονομισμάτων Voyager Digital, η οποία έδειξε στου επενδυτές ότι ακόμη και εταιρείε κρυπτογράφηση που αποτελούν αντικείμενο δημόσια διαπραγμάτευση με ελεγμένε οικονομικέ καταστάσει θα μπορούσαν να ανατραπούν σε μια νύχτα. Την 1η Ιουλίου η πλατφόρμα σταμάτησε ξαφνικά τι συναλλαγέ, τι καταθέσει και τι αναλήψει πελατών. Οι χειρότεροι φόβοι των επενδυτών και των χρηστών υλοποιήθηκαν στι 5 Ιουλίου, όταν η εταιρεία υπέβαλε αίτηση πτώχευση για το κεφάλαιο 11. Οι μετοχέ τη Voyager υποχώρησαν απότομα από 31 cents αναμετοχή σε 10 cents έως τις 23 Σεπτεμβρίου και διαπραγματεύονται με μόλις 0,035 δολάρια αναμετοχή στις περίπου 20 Δεκεμβρίου ήταν. Πολύ χαμηλότερα δηλαδή από το υψηλό 52 εβδομάδων των 15,87 δολαρίων. Ο κατάλητης τώρα πίσω την δόση ήταν μια αποτυχία του αντισταθμιστικού κεφαλαίου κρυπτογράφησης 3 Hours Capital να αποπληρώσει ένα δάνειο 670 εκατομμύρια δολαρίων. Η ίδια τώρα η 3 Hours Capital τελικά ρευστοποιήθηκε αφού υπέστη μεγάλη απολύς από επενδύσει τη στη Λούνα και απέτυχε να ανταποκριθεί σε πολλέ απαιτήσει περιθωρίου. Πάμε τώρα και στην πτώση τη FTX, μια από τι πιο εξέχουσε πλατφόρμε μεσητεία κρυπτονομισμάτων παγκοσμίω. Αποκαλείται βέβαια και η Lehman Brothers of Crypto, λόγω του εύρου και τη μετάδοσή τη. Ιδρύθηκε, όπω όλοι ξέρουμε πλέον, από τον Sun Bankman Fried, το 2018 η FTX έκανε όνομα προσφέροντα μια ποικιλία υπηρεσιών και προϊόντων συναλλαγών κρυπτογράφηση. Κατά τη διάρκεια τώρα των αρχικών σταδίων τη αγορά κρυπτονομισμάτων του 2022, ο Bankman Fried αναδείχθηκε ω δανειστή έσχα τη ανάγκη στη βιομηχανία κρυπτογράφηση, συμμετέχοντα σε συνομιλίε και χορηγώντα πίστοση για να καταθέσει προβληματικέ εταιρείε όπω ήταν η Celsius, η Voyager και η BlockFi ώστε να τι σώσει. Αλλά καλύτερα να κοιτούσε να σώσει τη δικιά του την εταιρεία. Ω εκ τούτου λοιπόν, προκλήθηκε ένα τεράστιο σοκ όταν η FTX διέκοψε τι αναλήψει στι 9 Νοεμβρίου και υπέβαλε αίτηση πτώχευση για το κεφάλαιο 11 δύο ημέρε αργότερα. Η αιτία ήταν μια τράπεζα που τρέχει στο FTX μετά από αποκαλύψει ότι τα περιουσιακά στοιχεία που κατήχε η Alameda Research, μια εταιρεία κρυπτογράφηση που την είχαμε αναφέρει και πιο πάνω, που ανήκει στον Backman Fried, αποτελούνταν στην πραγματικότητα από το διακριτικό τη FTX που ονομαζόταν FTT. Λίγο αργότερα, η Binance προχώρησε σε dumping των συμμετοχών FTT, προκαλώντα άνοδο στι αναλήψει και δημιουργώντα μια κρίση ρευστότητα από την οποία η FTX δεν μπορούσε να ανακάμψει. Οι συνομιλίε τώρα μεταξύ τη Binance και τη FTX για πιθανή εξαγορά και διάσωση απέτυχαν επίση αφού η πρώτη διεξήγαγε τη δέουσα επιμέλεια στι οικονομικέ καταστάσει τη FTX. Ο Backman Friday τώρα. Καθαρέθηκε γρήγορα από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και αντικαταστάθηκε από τον John Ray, ο οποίο προηγουμένω επέβλεπε τη διάλυση τη Enron. Ακόμα τώρα και με την εκτεταμένη εμπειρία του με την εκαθάριση εταιριών υψηλού προφίλ, ο Ray επέκρινε δημόσια τη FTX και Backman Fried στι δηλώσει πτώχευση και είπε: Ποτέ στην καριέρα μου δεν έχω δει τόσο πλήρη αποτυχία εταιρικών ελέγχων και τέτοια πλήρη απουσία αξιόπιστη οικονομική πληροφορία όπω συνέβη εδώ πέρα. Από την ακαιρεότητα των συστημάτων και την εσφαλμένη ρυθμιστική εποπτεία στο εξωτερικό. Μέχρι τη συγκέντρωση του ελέγχου στα χέρια μια πολύ μικρή ομάδα άπειρων, μη εξειδικευμένων και δυνητικά παραβιασμένων ατόμων, αυτή η κατάσταση είναι άνευ προηγουμένου. Μην ξεχνάτε, παιδιά, το τι συνεντεύξει, τι ρεπορτάζ γινόντουσαν για αυτόν τον άνθρωπο, τον Buckman Friday No. Ο καλύτερο εκατομμυρίουχο, ο πιο νέο, ο πιο γρήγορο, με το ένα, με το άλλο. Δυστυχώ, οι πτώσει είναι λίγο πιο γρήγορε και πιο εκουφαντικέ. Το Υπουργείο Τώρα Δικαιοσύνη τη Αμερική, η Επιτροπή Κεφαλαίου και η Επιτροπή Διαπραγμάτευση Συμβάσεων Μελλοντική Εκπλήρωση Εμπορευμάτων έχουν ασκήσει χωριστά κατηγορίε εναντίον του Φράιτ. Και οι αρχέ ανέφεραν ότι έρχονται περισσότερε συλλήψει. Χωρί φράγη στι 13 Δεκεμβρίου, το κατηγορητήριο του Υπουργείου Δικαιοσύνη κατηγορεί την εταιρεία για συνωμοσία για εξαπάτηση πελατών FTX, υπεξερώντα τι καταθέσει του για να πληρώσει τα χρέη και τα έξοδα τη Αλαμέντα, μεταξύ άλλων παραπώνων. Επίση, κατηγορείται ο Μπάκμαν Φράιτ ότι παραπλάνησε επενδυτέ μετοχών που διοχέτευσαν περισσότερα από 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία του και ισχυρίζεται ότι διέπραξε απάτη και έκανε ουσιώδεις παραπίσεις που συνδέονται με την πώληση ψηφιακών εμπορεμάτων στο διακρατικό εμπόριο. Μια χαρά, πολύ καλά τα κατάφερε. Η μετάδοση τώρα από την πτώση του FTX εξαπλώθηκε στα μέσα Νοεμβρίου και στον δανειστή κρυπτογράφησης BlockFi. Από το Celsius Network τώρα και του Voyager, η εταιρεία ξεκίνησε με πάγωμα των αναλήψεων στις 10 Νοεμβρίου, κάτι που ακολούθησε μια γρήγορη αίτηση πτώχευσης του κεφαλίου 11, το κλασικό αυτό πια κεφάλαιο 11, στις 28 Νοεμβρίου. Πριν από την κατάρρευση του, το BlockFi είχε υπογράψει συμφωνία με την FTX και την Backman Fright, δίνοντας τελευταία τη δυνατότητα να αγοράσει το BlockFi για 240 εκατομμύρια δολάρια μαζί με την επέκταση ενό δανείου 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Με την κατάρρευση τώρα τη FTX, το BlockFi βρέθηκε ξαφνικά δεσμευμένο για ρευστότητα και ανίκανο να ανταποκριθεί στι υποχρεώσει του. Στι δηλώσει που γίνανε μετά πτώχευση, το BlockFi περιέγραψε σημαντική έκθεση στην FTX με ανεξόφλητο δάνειο 275 εκατομμυρίων δολαρίων στην FTX USA και σημείωσε ότι είχε πάνω από 100.000 πιστωτέ. Η εταιρεία κατήχε επίση περιουσιακά στοιχεία πελατών στην πλατφόρμα FTX που ήταν πλέον απρόσιτα εκτός από τα φιλόμενα πόσα από την Alameda. Παρά τώρα βέβαια τα πρόσφατα γεγονότα. Πολλέ εξέχουσε προσωπικότητε του κλάδου παραμένουν ανωδικέ ω προ την πρόγνωση για τη συνολική υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων. Αλλά τώρα απηχούν εκκλήσει για αριθμίσει. Για πολλού από αυτού του ειδικού, τα τρέχοντα γεγονότα αντιπροσωπεύουν ένα χτύπημα ταχύτητα στη συνολική διαδρομή για ευρεία αποδοχή κρυπτογράφηση. Ενώ τώρα τα πρόσφατα γεγονότα τη αγορά ήταν μια σοβαρή, βραχυπρόθεσμη οπισθοδρόμηση για τη βιομηχανία, το οικοσύστημα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων θα αναδυθεί με έντονη εστίαση στην ακαιρεότητα των περιουσιακών στοιχείων και των παραγόντων. Ο ενισχυμένο έλεγχο θα είναι σίγουρα ένα καθαρό θετικό πράγμα για την κρυπτογράφηση, παιδιά, μακροπρόθεσμα. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα που γίνεται χρόνο με το χρόνο, να σκάνε, να σκάνε, να σκάνε και ο κόσμο να χάνει τα λεφτά του. Η πορεία τώρα, βέβαια, προ τα εμπρό για τον κλάδο και τι ρυθμιστικέ αρχέ έγκυται στην εφαρμογή πρότυπων δοκιμασμένων από χρόνο σε χρόνο παραδοσιακή χρηματοδοτήσει στο οικοσύστημα ψηφιακών και περιουσιακών στοιχείων. Αυτά τώρα περιλαμβάνουν ελέγχου και ισορροπίε, όπω είναι η διάκριση μεταξύ πλατφόρμων, θεματοφυλακή και ανταλλαγή, καθώ και διαχωρισμό κεφαλαίων πελατών και επιχειρήσεων. Βασικότατο αυτό. Για να σταματήσουν λοιπόν εκείνοι που θα ακολουθούσαν τα βήματα του Σαμ Μπάκμαν οι ρυθμιστικέ αρχέ πρέπει να εξασφαλίσουν γρήγορα τον κλάδο. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει μια τη έλευση πελατών και ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων. Αυτέ τι πρωτοβουλίε ρυθμιστική μεταρρύθμιση είναι ανάγκη να γίνουν εδώ και τώρα. Εστιάζοντα φυσικά στην αποτελεσματική αυτορύθμιση. Η βιομηχανία κρυπτονομισμάτων πρέπει να λάβει μέτρα για να αντικατοπτρήσει και να θεωρήσει τι πρόσφατε αποτυχίε ω σημείο καμπή και να το κοινοποιήσει ανοιχτά και με διαφάνεια στου πελάτε, του νομοθέτε και τι ρυθμιστικέ αρχέ ώστε να μην έχουμε ξανά τέτοια γεγονότα. Ένα αξιοσημείωτο τώρα χαρακτηριστικό των καταρρεύσεων που απαρίθμησαμε παραπάνω σήμερα ήταν η μετάδοση μεταξύ των οργανισμών κρυπτογράφηση. Οι περισσότερε οντότητε στον χώρο κρυπτογράφηση είναι συνδεδεμένε και αλληλένδετε. Επομένω, υπάρχει ένα είδο διαδοχικού φαινομένου ντόμινο που λαμβάνει χώρα όταν μία οντότητα εκρήγνεται. Η πτώση των ανταλλαγών και των δανειστών αποδεικνύει ότι δεν αποτελούν μακροπρόθεσμη λύση για του περισσότερου κατόχου κρυπτονομισμάτων. Αντίθετα, οι ρυθμιζόμενε και διαφανεί λύσει φύλαξη θα πρέπει να είναι ο τελικό στόχο για την πραγματική θεσμική κλιανική υιοθέτηση κρυπτογράφηση. Τελεία και παύλα. Ορισμένοι εμπειρογνώμονε παραμένουν βέβαια εντελώ αρνητικοί σχετικά με τι συνολικέ μακροπρόθεσμε προοπτικέ τη κρυπτογράφηση. σω λένε πολλοί να είναι μια λύση για την αναζήτηση Ενό προβλήματο, η κρυπτογράφηση. Παρά τι πολυάριθμε καταρρεύσει υψηλού προφίλ, το κανονικό χρηματοπιστωτικό σύστημα παρέμεινε σχετικά ανεπηρέαστο από αστοχίε κρυπτογράφηση. Ενώ το 2008, αν θυμάστε, η πτώση μερικών παραδοσιακών τραπεζών αποδείχτηκε πολύ πιο σοβαρή και απαιτούσε κρατική παρέμβαση. Όχι ότι τώρα δεν χαθήκανε δισεκατομμύρια, βέβαια κανένα, σχεδόν κανένα, δεν νομίζω ότι θα στοιχηματίσει εναντίον τη κρυπτογράφηση ούτε βραχή πρόθεσμα. Οι αγορέ μπορούν να παραμείνουν παράλογε περισσότερο από ότι εγώ και εσείς μπορούμε να παραμείνουμε φερέγγι. Πολύ βέβαια όμω, απ' την άλλη, είναι πεπισμένοι για την τελική κατάρρευση τη κρυπτογράφηση. Αλλά δεν πρέπει να πιστεύει κανεί ότι είναι και απαραίτητη ω επικείμενη. Υπάρχει μια λατρεία για πολλού κερδοσκόπου κρυπτονομισμάτων και τα πρόσφατα γεγονότα μπορεί στην πραγματικότητα να έχουν σκληρίνει την αποφασιστικότητά του. Θέλει, παιδιά, πολύ προσοχή. Φτάσαμε στο τέλο του βιντεάκι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε και σήμερα μιλήσαμε για τι 5 τρομερέ καταρρεύσει που έγιναν μέσα στο 22. Μακάρι να μην γίνει καμιά μέσα στο 23 να πάρουν μια μικρή όθηση. Τα λέμε σύντομα.